διάφορα μεγάλα γραφεία τουρισμού. Αλλά και η απόλαυση του τουρισμού πλέον έχει γίνει όνειρο άπιαστο με δεκαετία στρώματα. Με βάση την ανεργία, το πετσόκομα μισθών των συντάξεων, το πετσόκομα του κοινωνικού τουρισμού, τα ακριβά ναύλα. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε και χρήματα του ΕΣΠΑ να πηγαίνουν στον τουρισμό για 2013-2014, μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης τουρισμού, όπως και τη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του ειδικού προταξικού για τον τουρισμό, για να βγει κάθε εμπόδιο που έχει απομείνει για τη δράση του τουριστικού κεφαλαίου ακόμα και σε περιοχές Natura. Όμως, τουρισμός με υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα την παραμονή των συντάγων στη Σαντορίνη, στα νερά της Σαντορίνης, που είναι ίσως ο πρώτος προορισμός, αν θυμάμαι καλά, τουριστικός στην Ελλάδα, και που είναι μια βόμβα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί και να διαλύσει περιβαλλοντολογικά το μισό Αιγαίο. Εδώ η περιφερειακή αρχή λοιπόν και εδώ δεν κάνει τίποτα και είναι ευνόητο το γιατί. Γιατί φυσικά στηρίζει τους εφοπλιστές. Ή επίσης τουρισμός χωρίς να συνδυάζεται με τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, επίσης δεν μπορεί να συνεργαστεί. Παρά τις εξαγγελίες της περιφερειακής αρχής για την χρησιμότητα, την ανάδειξη των ντόπιων προϊόντων, την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την παρουσία του Σκανδαλίδη στη Ρόδο για το καλάθι των αγροτικών προϊόντων, παράδειγμα, η κατάσταση που καθημερινά διαμορφώνεται κάθε άλλο παρά ανωδική είναι. Στη γεωργία, προϊόντα με δυναμικότητα που χαρακτηρίζονται και από τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών, παραδοσιακές ποικιλίες, κρασιά, φάπα, ντοματάκι, πατάτα. Όχι μόνο σε αυτές τις καλλιέργειες δεν έχουν στηριχθεί η παραγωγή, αλλά μέσα από την αθώα εισαγωγή ομοειδών προϊόντων παραμένουν αδιάθετα με το κόστος να μην μπορεί να καλυφθεί και οι συνέπειες για την αγροτική οικογένεια να είναι πάρα πολύ βαριές. Κτηνοτροφία. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και στην κτηνοτροφία με τεράστια προβλήματα τόσο στις ζωοτροφές, το κόστος τους, όσο και στη διάθεση του ζωικού προϊόντος. Κρέας, γάλα, σε χαμηλές τιμές, κάτω από το κόστος και με προϊόντα εισαγωγής που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Αλία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Και ειδικά στην αλία, με τη νέα αλιευτική πολιτική, η συρρήκνωση της παραδοσιακής αλίας επιταχύνεται. Παράλληλα, προωθούν την παράδοση θαλάσσιων φυλέτων σε ρωσικά μονοπόλια για τις ηλεκτροκαλλιέργειες. Δεν τα λέμε αυτά από διάθεση αντιπολιτευτικής τακτικής στην περιφερειακή αρχή στους Δήμους. Αρκεί μια περιοδία να γίνει στα περισσότερα νησιά, στα μικρομάγαζα, μια κουβέντα με τους αυταπασχολούμενους, μια κουβέντα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό ή με τους κτηνοτρόφους, με ψαράδες, θα επιβεβαιώσουν ακριβώς αυτά που λέμε. Στο στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου περιγράφεται η στρατηγική για όλους τους τομείς δράσης στα νησιά. Αυτό που αποτυπώνεται με σαφήνεια είναι δράσεις που έχουν μεγάλη κερδοφορία για το κεφάλαιο. Παραδείγματος χάρη, η χώρα μας και κατά συνέπεια η περιοχή της περιφέρειάς μας είναι πλούσια σε πηγές ενέργειας. Δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγή λιγνίτη, υδάτινο δυναμικό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά για τα νησιά, κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Ποια είναι η αντίληψη της Περιφερειακής Αρχής σε σχέση με την ενέργεια, με την παράδοση του ενεργειακού πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους? Ενώ η δική μας αντίληψη είναι η δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα ενέργειας για παραγωγή φθηνού ρεύματος για τις λαϊκές ανάγκες. Η τεκμηρίωση της θέσης μας για την πολιτική της Περιφερειακής Αρχής στον τομέα αυτό εδράζεται και μέσα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με συμμετοχή εκπροσώπου του Κοπελούζου, που είχε έρθει να μας πείσει το ότι το να γεμίσει η τσέπη του Κοπελούζου, αναλαμβάνοντας να γεμίσει τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με ανεμογεννητίες, θα δημιουργήσει μια εικόνα πλήρης αλλίωσης, φυσικά, του χαρακτήρα των νησιών με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που θα τοποθετηθούν, αλλάζοντας το χαρακτήρα των νησιών. Αυτό προσπαθούσε να μας πείσει ότι θα έχει τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτό εδώ έχει σημασία.
αριθμό των αριθμογεννητριών που ετοιμάζουν για τον κάθε κοπελούζο. Όταν ολόκληρη η Ελλάδα καλύπτεται ενεργειακά από 9.000 ΜΒ, οι αδειοδοτήσεις που ήδη έχουν δώσει, όχι με αυτές που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, αυτές που ήδη έχουν δοθεί, καλύπτουν ανάγκες παραγωγής 30.000 ΜΒ. Άρα, τα νησιά θα γίνουν χώροι παραγωγής ενέργειας που θα εξάγεται στην Ευρώπη και που φυσικά κέρδος από αυτή την εξαγωγή όχι μόνο δεν θα έχουν νησιώτες αλλά ο κάθε κοπελούζος, αλλά εμάς θα ακριβαίνει όλο και περισσότερο η ενέργεια. Θα ακριβαίνει το τιμολόγιο του ρεύματος. Και βέβαια λένε ότι για να χρυσώσουν το χάπι προτείνουν κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη για τους Δήμους, που βέβαια θα είναι προσωρινά, κρύβοντας τις τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον και στη φυτική και ζωική παραγωγή στα νησιά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι νόμος στον καπιταλισμό, νόμος του κάθε επιχειρηματικού ομίλου, είναι η διασφάλιση του μέγιστου κέρδους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στην κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική ζωή στα νησιά μας. Στην ίδια πολιτική κατεύθυνση κινείται η Περιφερειακή Αρχή και όσο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Φέραμε παραδείγματα και το ΑΦΑΝ του Ρόδου, αλλά και στην ΠΟ, αυτό που αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Λιμάνια, σε πρώτη φάση Μύκονο, Σαντορίνη, ΚΟ, Νάξο. Πρόσφατα αρνήθηκαν να μπει προς συζήτηση το ψήφισμα της Λαϊκής Εισπύρωσης για την προώθηση ιδιωτικοποίησης μέσω ΤΕΙΠΕΔ δημόσιας περιουσίας στην περιοχή μας. Προώθηση του σχεδίου εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης από ιδιωτικές εταιρείες, ίδρυση το Μάρτιο του 2011 της ΕΙΔΑΠ Νήσων και σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με νησιά για τη διαχείριση νερού λιμάτων Διόκα, ελληνογερμανική συμφωνία για την παροχή τεχνογνωσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων που αναδεικνύεται σε ισχυρό φιλέτο για τα φορεία και τα μονοπόλια, η ανάθεση της συντήρησης κοιτά χαδά Διόκα σε ιδιωτικές εταιρείες. Μιλάμε για ξεπούλημα και ιδιωτικοποίηση νερού απορριμμάτων ή τα γερμανικά μονοπόλια δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά των απορριμμάτων της Ελλάδας που φυσικά εμείς τα πληρώνουμε χρυσό. Αγαπητοί φίλοι, μέσα από την πορεία εφαρμογής του ΕΣΠΑ φαίνεται η ταξικότητα της πολιτικής της Περιφερειακής Αρχής αφού για το 2011, παραδείγματος χάρη, όπως υπογραμμίζει η Περιφερειακή Αρχή Νοτιού Αιγαίου, ξεπέρασε η απορροφητικότητά του το 73%. Το ερώτημα είναι, πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Όπως ήδη η Περιφερειακή Αρχή τονίσει, αυτά πήγαν όχι τόσο σε δημόσια έργα, δηλαδή ανακούφιση του λαού, παιδική σταθμή, πολιτισμός, αθλητισμός, αλλά κύρια σε τεράστιο ποσοστό, στις ιδιωτικές επενδύσεις και όχι βέβαια στους αυτοαπασχολούμενους βιοτέχνες, εμπόρους και αγρότες. Αλλά και σε αυτό που λέμε, αυτό που ζούμε καθημερινά οι νησιώτες, αλλά και οι επισκέπτες, όπως η αυτοπλοεία μπορεί στα λόγια να κόπτονται για συχνή αυτοπλοϊκή σύνδεση κλπ. Στην πράξη όμως, στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική και τα αιτήματα των εφοπλιστών, αρνούμενοι να δεχτούν το ψήφισμα με το πλαίσιο ετοιμάτων της σύσκεψης των σωματείων, των εργαζόμενων και των φορέων, που έχετε για την ακτοπλοεία στον Πειραιά. Υγεία, παιδεία, πρόνοια. Τραγικές συνέπειες που τις βιώνουμε όλοι. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, χωρίς επαρκή ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και αναλώσιμα και τεχνολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και τις ζωές των κατοίκων και των επισκεπτών, σπρώχνοντας με αυτή την πολιτική τον κόσμο να απευθύνεται στους ιδιωτικούς γιατρούς και ιδιωτικά κέντρα, εκεί που υπάρχουν. Θα σας φέρω παράδειγμα για το νοσοκομείο της ΚΟΠΟ. Σήμερα επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο της ΚΟΠΟ. Ακούστε στοιχεία, γιατί σας θυμίζω ότι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, της Περιφερειακής Αρχής και των Δημοτικών Αρχών που στηρίζουν αυτή την πολιτική, το επιχείρημα το κύριο είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Για να δούμε λοιπόν στο νοσοκομείο της ΚΟΠΟ. Παιδίατρος δεν υπάρχει. Το 60% των διακομιδών που γίνονται εκτός του νησιού είναι παιδιατρικά περιστατικά. Οι διακομιδές από έλλειψη υποδομών και γιατρών στο νησί κοστίζουν
2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ενώ ένας γιατρός ή δύο γιατροί και στοιχειώδεις υποδομές με 100.000 θα μπορούσαν να καλυφθούν. Εδώ μιλάμε δηλαδή για σπατάλη των χρημάτων μας με τις διακοπητές 1.900.000 ευρώ το χρόνο την ώρα που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η εξαθλίωση που ζούμε και η έλλειψη υποδομών γίνεται γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν σας μιλάω για το ένα ασθενοφόρο. Κινδυνεύουν ζωές παιδιών. Εδώ στο νησί. Κινδυνεύουν οι ζωές ανθρώπων. Είναι άμεσος ο κίνδυνος που διαδρέχουν περιστατικά. Και φυσικά και ο τουρισμός. Μάθαμε ότι πάρα πολλοί αλλοδαποί, καινούργια στοιχεία αυτά, έχουν κάνει συμφωνία με τις ασφαλιστικές εταιρείες εκτός Ελλάδας, αν του συμβεί κάτι στα νησιά μας, να διαγωνιστούν στην Τουρκία. Συμφωνίες που έχουν κάνει ασφαλιστικές εταιρείες.